Σήμερα λοιπόν στους τουριστικούς διαλόγους έχουμε μαζί μας την κυρία Δανάη Μακρύ, η οποία είναι Head of Strategy and Content στην Design Ambassador και διοργανώνουν στις 5 και 6 Οκτωβρίου το Hotel Experience. Δανάη, θα μιλήσουμε για ξενοδοχεία, θα μιλήσουμε για εμπειρία, θα μιλήσουμε για design. Πόσο λοιπόν σημαντικό είναι για έναν ξενοδόχο το design? Το design είναι πάρα πολύ σημαντικό και εντάσσεται ευρύτερα μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής του design experience που κάνει ένα ξενοδοχείο. Έχει σημασία σε αυτή τη συζήτηση να διακρίνουμε αυτήν ακριβώς τη στρατηγική από την αρχιτεκτονική, το interior design και ό,τι άλλο έχει να προσφέρει ο σχεδιασμός μέσα στο ξενοδοχείο. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί υποστηρίζει χωρικά όλη τη φιλοσοφία και όλα τα σημεία στα οποία θέλει να διαφοροποιηθεί ένα ξενοδοχείο ή αν μιλάμε για μία μεγάλη αλυσίδα και για ένα συγκεκριμένο brand, να δημιουργήσει την αίσθηση του οικείου που θέλει στους πελάτες του. Ουσιαστικά δηλαδή, Δανάη, το ξενοδόχος όταν θα φτιάχνει ένα ξενοδοχείο, θα πρέπει στη στρατηγική τη συνολική που κάνει να έχει από την αρχή ξεκινήσει με τους designers που θα πάρει, τους αρχιτέκτονες, να σχεδιάζει μέχρι το τέλος πώς θέλει να διαφοροποιηθεί λοιπόν το ξενοδοχείο, έτσι. Άρα αυτή η σχέση δηλαδή του αρχιτέκτονα και του ξενοδόχου πρέπει να είναι πολύ σημαντική τελικά, ε. Όλο ένα και πιο σημαντικό γίνεται να μπορούν να καταλάβουν διαφορετικοί κλάδοι που συνεργάζονται μαζί ο ένας στο business του άλλου. Αν από την αρχή μοιράζονται το ίδιο όραμα και υπάρχει μια κατανόηση γύρω από τις στρατηγικές και τις πρακτικές, τότε η συνεργασία είναι αρμονική, ευχάριστη και αποτελεσματική. Συνεπώς, ναι, οι κλάδοι πρέπει να μιλάνε την ίδια γλώσσα, να είναι κοντά και να είναι πολύ ενήμεροι ο ένας για τις εξελίξεις στον άλλον. Άρα λοιπόν, εγώ το έχω δει αυτό το πράγμα, γιατί εμείς έχουμε και το Bike Friendly, που είναι σήμα πιστοποίησης για ξενοδοχεία που είναι φιλικά προς τον ποδηλάτη. Και βλέπουμε ότι μερικά ξενοδοχεία θέλουν να έχουν αυτή τη στρατηγική, αλλά δεν μπορούν να την ακολουθήσουν, γιατί δεν έχουν χώρο να βάλουν τα ποδήλατα. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι αν δεν το σκεφτούν από την αρχή και δεν μιλήσουν με τον αρχιτέκτονα, θα βρουν προβλήματα μετά. Οπότε οι ξενοδόχοι πρέπει να έρθουν, και γιατί πρέπει να έρθουν στη Hotel Experience? Καταρχήν, προσκεκλημένοι από όλο τον κόσμο, θα δώσουν τις καλύτερες πρακτικές ο καθένας πάνω στο αντικείμενό του. Δεν μιλάμε μόνο για αρχιτέκτονες, αλλά και για ξενοδόχους. Και ενδεικτικά αναφέρω τον Κριστόφ Χόφμαν, ιδρυτή των 25 Hours Hotel. Οπότε, μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα μπορέσουν να συλλέξουν κάποιες νέες ιδέες. Επίσης, θα βρίσκονται στο Hotel Experience και Έλληνες ξενοδόχοι, αλλά και άλλοι επιχειρηματίες του τουρισμού που έχουν να μοιραστούν ιδέες και πρακτικές συμβουλές μεγάλης αξίας. Συνεπώς, κάθε μία από τις συζητήσεις που θα γίνουν περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά μέρη, διαφορετικές επαγγελματικές, θα λέγαμε, ομάδες, οι οποίες έχουν σαν στόχο να παράξουν γνώση που θα εμπνεύσει. Πραγματικά θα εμπνεύσει τον κάθε ξενοδόχο να χτίσει το δικό του προσωπικό story, τη δική του τοποθέτηση στην αγορά και πραγματικά να την απογειώσει. Όμως νομίζω ότι θα έχετε και πάρα πολλές καινοτομίες. Θα μας πεις ορισμένες από αυτές? Καταρχήν, αυτού του τύπου διάλογος ανάμεσα στους κλάδους, τόσο ενεργά, ελεύθερα και δημιουργικά, αποτελεί καινοτομία από μόνο του. Το Hotel Experience συνιστά ένα event το οποίο λειτουργεί σε δύο σκέλη. Υπάρχει ένα εκθεσιακό και υπάρχει ένα συνεδριακό. Το ίδιο το εκθεσιακό είναι ρηξικέλευτο. Έχει αναλάβει τη σκηνογραφία η Εύα Μανιδάκη από το Flux Design Office, οπότε το ίδιο το εκθεσιακό σκέλος δείχνει τα προϊόντα μέσα σε ένα context ξενοδοχείου. Ένα context ξενοδοχείου που είναι εμπνευσμένο από ταινίες όπως η Λάμψη, το Hotel Grand Budapest και το In the Mood for Love. Όλο το event λοιπόν υποστηρίζει την εμπειρία με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Το δεύτερο που παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το συνεδριακό σκέλος, το οποίο θα έχει πολλά σημαντικά ονόματα διεθνή αλλά και από την Ελλάδα, και υιοθετεί ένα πρωτοποριακό format. Οι συζητήσεις, οι παρουσιάσεις και τα panels ακολουθούν το attention span της εποχής και γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και έχουν ένα πάρα πολύ περιεκτικό περιεχόμενο. Συνεπώς, όποιος παρακολουθεί έχει πάρα πολλά να μάθει μέσα σε πάρα πολύ σύντομα διαδοχικά χρονικά διαστήματα. Πότε γίνεται και πού? 5 και 6 Οκτωβρίου στο Οδείο Αθηνών. Θαυμάσια. Ανυπομονούμε λοιπόν να το παρακολουθήσουμε και ελπίζουμε και όλοι οι ξενοδόχοι. Έρχονται δωρεάν. Πώς κάνουν εγγραφή?
είσοδος είναι ελεύθερη και γίνεται με προεγγραφή κράτηση θέσης, δηλαδή στο www.hotelexperience.gr. Εγγραφείτε λοιπόν για να μην το χάσετε, γιατί αξίζει. Στην Ελλάδα ένα τέτοιο event δεν το κάνουμε συχνά. Δανάη, το Hotel Experience διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πες μας, ποιοι είχαν αυτή την καταπληκτική ιδέα. Το Hotel Experience διοργανώνεται για πρώτη φορά από τον Βασίλη Μπαρτζόκα, ιδρυτή της Design Ambassador και του Archisearch.gr και τον Άρη Μαρινάκη της Άρης Μαρινάκης Architectural Editions. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δανάη. Εγώ ευχαριστώ.